Την ώρα που το Πανελλήνιο παραμένει σοκαρισμένο ακόμη από το χαμό του 16χρονου στην Ξάνθη και τα ερωτήματα για το τι έφταξε περιμένουν απαντήσεις, οι τρεις αδερφές του συνεχίζουν να παλεύουν στην εντατική. Με τη μεγαλύτερη, η οποία νοσηλεύεται στην Καβάλα, να παρουσιάζει βελτίωση και τις δύο μικρότερες να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτιο, οι δύο αδερφές 15 και 18 ετών συνεχίζουν για δεύτερο 24ωρο να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών και ενηλίκων αντίστοιχα, σε καταστολή, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η μητέρα τους πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Ξάνθης. Η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 16χρονου έδειξε ασφυκτικό θάνατο που επήλθε μεταξύ 5 και 6 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και αιματολογικών εξετάσεων για τα αέρια που προκάλεσαν την τραγωδία. Δηλητηρίζει με προπάνια, υγρέ. Πιθανή βάζω κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αν ασφυκτικός, γιατί είναι περισσότερο μονοξίδιο, προπάνιο και έλλειψη οξυγόνου. Όλα είναι τραγικά, δυστυχώς. Τι να κάνεις. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Το θέμα είναι να μην μας τύχουν. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Όλα δείχνουν ως πιθανότερη εκδοχή τη διαρροή υγραερίου από την εγκατάσταση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Με τα ερωτήματα να είναι πολλά για τον τρόπο που τοποθετήθηκε. Άγνωστο παραμένει αν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες, αν οι υπεύθυνοι είχαν δώσει το πράσινο φως για τη λειτουργία της θέρμανσης με υγραερίο και αν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ενώ εξετάζεται και το αν προέκυψε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα από ατελή καύση του καυστήρα. Μάλλον προέκυψε κάποια διαρροή, η οποία δεν υπήρχαν τα μέσα, τα μέτρα, να την περιορίσουν ή να την αποτρέψουν. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτά? Μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στην είσοδο του υγραερίου προς το υπόγειο. Ένας ανιχνευτής υγραερίου που θα δώσει την εντολή να κλείσει αυτή η ηλεκτροβαλβίδα. Ήδη έγινε ο πρώτος έλεγχος από τον πραγματογνώμονα που διόρισε η εισαγγελία, ενώ τεχνικό σύμβουλο αναμένεται να ορίσει το επόμενο διάστημα και η οικογένεια του 16χρονου.